έρχεται επιπληρωμή από γευματινά χειρουργία για όλους εκείνους τους ασθενείς μας που περιμένουν καρτερικά στις λίστες αναμονής της τροφής ακόμα και 3, 4 και 5 χρόνια. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν από την πλευρά του Υπουργείου ότι τους έδωσαν και το ευχαριστώ τους μέσα από την καρδιά τους οι ασθενείς που τους έδωσαν το δικαίωμα να πληρώσουν 2 χιλιάρικα μετά από 5 χρόνια που περίμεναν για να χειρουργηθούν το απόγευμα. Τι πιο μεγάλο ρεζιλίκι, τι μεγαλύτερη χειρουργότητα από αυτή να λένε κιόλας ότι οι ασθενείς είναι υπέρ αυτού του βάρβαρου και ξεδιάτρεπου μέτρου. Εμείς, η συντριπτική πλειοψηφία των μαχόμενων υγειονομικών, των νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου παραϊατρικού προσωπικού, είμαστε συντριπτικά ενάντια σε αυτό το έσχος. Είμαστε ενάντια σε αυτό το έσχος γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι λίστες της τροφής, αυτές οι λίστες αναμονής ετών θα μπορούσαν να μην υπάρχουν. Θα μπορούσαν να μην υπάρχουν αν υπήρχε προσωπικό, αν υπήρχαν αναισθησιολόγοι, αν υπήρχαν νοσηλευτές, νοσηλευτές ανασωσιολογικού, αν υπήρχαν τραυματιοφορείς στα δημόσια νοσοκομεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές οι εκατοντάδες πανελλαδικά αίθουσες που είναι κλειστές τα πρωινά. Αυτές οι αίθουσες που ενώ είναι έτοιμες, φτιαγμένες λιποτεχνικά, ενώ υπάρχουν, ενώ έχουν μέσα μηχανήματα, σπουδιάζουν, είναι κλεισμένες μέσα στα σκοτάδια στην πρωινή λειτουργία του νοσοκομείου, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τις λειτουργήσει. Αυτές οι δεκάδες αίθουσες στο λεκανοπέδιο, αυτές οι εκατοντάδες αίθουσες πανελλαδικά, αν λειτουργούσαν, πραγματικά δεν θα υπήρχε ανάγκη να περιμένει κανένας ασθενής, πέραν από κάποιους 2-3 λίγους μήνες τέλος πάντων, ένα εύλογο χρονικό διάστημα για κάποιο χειρουργείο τακτικό. Είναι η ίδια η υποστελέχωση. Είναι η ίδια η υποστελέχωση που χρόνια τώρα έχουν πολύ καλά μεθοδεύσει όσοι κατοίκησαν και συνεχίζουν να κατοικούν εκεί επάνω, που έχει οδηγήσει σε αυτές τις λύσεις αναμονής. Είναι η ίδια η πολιτική τους που χρόνια τώρα έχει οδηγήσει πολλούς ασθενείς στο να μην βλέπουν άλλη εναλλακτική επιλογή παρά μόνο να πάνε να πληρώσουν στον ιδιωτικό τομέα. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση αυτούς τους ασθενείς που δεν έχουν 5 και 6 χιλιάδες ευρώ για να πάνε στον ιδιωτικό τομέα να τους αρμέξει, να τους απομυζήσει ακόμα και το 1-2 χιλιάρικα που μπορεί να έχουν για μια ώρα ανάγκης για να τους χειρουργήσει ιδιωτικά στο δημόσιο κατ' επίφαση νοσοκομείο το απόγευμα. Αυτό κάνουν. Διατσικολογούν. Έχουν πέσει με τα μούτρα στις τσέπες του φτωχού κόσμου που είχε 5 δραχμές για μια ώρα ανάγκης και τώρα λένε πλήρωσε, αφού δεν μπορεί να πας στον ιδιώτη, να στα πάρουμε εμείς για να κάνεις το χειρουργείο σου. Λοιπόν, απέναντι σε αυτό το πιάτσικο, απέναντι σε αυτή την οπισθοδρόμηση που μας πάει 50 και πλέον χρόνια πίσω, που κάποτε ο κόσμος πουλούσε ένα χωραφάκι και ένα σπιτάκι που μπορεί να είχε για να κάνει ένα χειρουργείο, εμείς λέμε όχι. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας που αντιδρά σε αυτά τα βάρβαρα μέτρα. Κάνει το Υπουργείο μια λαθροκυρία. Λέει το εξής, όπου βρίσκονται 5 ή 10 άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο και μπορούν και λειτουργούν ένα απογευματινό χειρουργείο, να λένε ότι όλο το νοσοκομείο είναι με τα απογευματινά. Είναι ψέμα. Είναι ψέμα και πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. 5 και 10 άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε κάθε νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι όμως, οι 200, οι 300 υπόλοιποι που εμπλέκονται και λένε όχι, λένε όχι. Υψώνουν ένα πραγματικό τείχος αντίστασης απέναντι σε αυτή την βαρβαρότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάνω από το 80 με 85% των συναδέλφων είναι ενάντια και δεν συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να πάει παντού. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε τον αγώνα, δεν συνεννούμε στο πιάτσικο στις τσέπες των ασθενών και παλεύουμε για ουσιαστικές μαζικές προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα δημόσια νοσοκομεία, να ανοίξουν μαζικά οι αίθουσες χειρουργείου και να σταματήσει πραγματικά αυτή η ντροπιαστική κατάσταση των τεράστιων αναμονών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε όλοι μαζί και θα κερδίσουμε.